Και να καλωσορίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης στην εκπομπή, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Βλέπουμε, κύριε Υπουργέ, μια διάθεση κυβέρνησης τώρα πια να φτάσει το μαχαίρι που λέμε στο κόκαλο. Έφτασε το πράγμα στο απροχώρητο, έχουν χαθεί οι νέοι άνθρωποι, χαροπαλεύει ένας ακόμη άνθρωπος τώρα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον σε όλα τα επίπεδα και η κυβέρνηση μοιάζει αυτή τη φορά αποφασισμένη. Εξαγγέλει μέτρα, σημαντικά, βαριά μέτρα, είναι αλήθεια, και απευθύνεται και στη δικαιοσύνη. Και σήμερα με δύο κορυφαίους υπουργούς βρίσκεται στη δικαιοσύνη και ανεβάζει πλέον στο ανώτατο επίπεδο την υπόθεση αυτή. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, θα βγάλουμε άκρη, κύριε Υπουργέ? Είναι όντως, έχει η κυβέρνηση τη βούληση να φτάσει μέχρι την άκρη αυτής της ιστορίας? Η κυβέρνηση επανατοποθετεί το πρόβλημα, στο σύνολό του πια. Με όλους τους συντελεστές μέσα, με την πολιτεία όπως η κυβέρνηση την εκπροσωπεί, με τη δικαιοσύνη και καλώντας τους βασικούς συντελεστές όλων όσων συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού, αλλά κυρίως του ποδοσφαίρου, που είναι οι ιδιοκτήτες και όλοι αυτοί που έχουν επίσης την ευθύνη με τα θεσμικά όργανα του αθλητισμού, να αναλάβουν και αυτοί τις δικές τους ευθύνες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση άλλο με την έννοια ότι κάποιοι που έχουν βασικές ευθύνες να βρίσκουν τον εύκολο τρόπο μετακύλησης των δικών τους ευθυνών προς το κράτος, στην κυβέρνηση ή και στη δικαιοσύνη, ενώ αποτελούν τους βασικότερους ίσως συντελεστές που τα φαινόμενα αυτά υπάρχουν ακόμα. Τώρα, ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, για να το καταλάβουμε. Τι σημαίνει πρακτικά και ουσιαστικά η αναβάθμιση της διερεύνησης της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο και μάλιστα σε ένα μοντέλο που προσομοιάζει στο μοντέλο της Χρυσής Αυγής? Ας το δούμε τώρα, θα δούμε ένα-ένα τα πράγματα όσο χρόνο διαθέτουμε. Λοιπόν, η κυβέρνηση θα καταθέσει ένα φάκελο με σχετικά αιτήματα προς την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το αίτημα είναι να αναβαθμιστεί η ποινική έρευνα. Η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου θα κρίνει η ίδια με ποιο τρόπο και στα πλαίσια του ποινικού μας συστήματος πώς μπορεί να αναβαθμιστεί αυτή η έρευνα. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ενδεχομένως δικογραφίες σε εξέλιξη οι οποίες θα μπορούν να συσχετιστούν. Κάποιες άλλες ώρες όμως μπορεί να μην υπάρχει δυνατότητα να συσχετιστούν. Κατά συνέπεια, εκεί η έρευνα πρέπει να είναι αυτοτελής. Το θέμα είναι ποιο? Ότι εδώ δεν έχουμε τη διερεύνηση ενός αφηρημένου φαινομένου βίας, αλλά ενός πολύ συγκεκριμένου φαινομένου εγκληματικών πράξεων που διενεργούνται κατά βάση στο χώρο του ποδοσφαίρου ή με μήτρα το χώρο του ποδοσφαίρου, που μπορεί να εκδηλώνεται και σε άλλες ακριβώς αθλητικές διοργανώσεις. Άρα λοιπόν εδώ είναι ξεκάθαρο για την κυβέρνηση ότι υπάρχουν και δρούν εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες από κάπου, από κάποιες άλλες δραστηριότητες, από κάποιες άλλες σχέσεις πιθανότατα χρηματοδοτούνται. Γι' αυτό και η με τι σκοπό όμως, κύριε Υπουργέ, ποιος κερδίζει από αυτή την υπόθεση? Δηλαδή τώρα βλέπουμε αυτές τις ομάδες, τις αγέλες όπως είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, να σπάνε, να καταστρέφουν, να διαλύουν, να κάνουν, να δείχνουν παντού, όχι μόνο στα γήπεδα, μπορεί να πάνε σε άλλες δραστηριότητες, στα εξάρχεια, στους δρόμους, στα πανεπιστήμια, παντού. Ποιος είναι ο στόχος? Η μπαχαλοποίηση γενικότερη, η αποσταθεροποίηση, ποιος είναι? Δείτε λίγο, για να είμαστε έτσι όσο γίνεται πιο ειλικρινείς τώρα στη συζήτησή μας. Οι επιδιώξεις μπορεί να έχουν και διαφορετικές αφετηρίες. Ας πούμε, αυτοί οι επικεφαλείς μπορεί να χρησιμοποιούν τα φαινόμενα αυτά έτσι ώστε να στρέφεται η έρευνα αυτού αλλού, για να μπορούν αυτοί να κάνουν τις άλλες παράνομες δραστηριότητες τους ανενόχλητοι. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Πρέπει να δούμε επίσης πώς αυτές οι οργανώσεις και αν αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις συνδέονται και με ποιους πιο ψηλά ή κάπου αλλού. Και τι σκοπούς υπηρετούν? Φτάσετε εκεί, θα βρεθεί αυτή η άκρη. Η διάθεση, η πρόθεση της κυβέρνησης, η απόφαση της κυβέρνησης είναι όλα αυτά τα φαινόμενα με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας και όλων των πληροφοριών που διαθέτει η κυβέρνηση να μπορέσουν να διερευνηθούν απολύτως. Πρέπει τα πράγματα να αποτυπωθούν σε έναν χάρτη για να δούμε επακριβώς την έκταση αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας. Αλλά εδώ μιλάτε καθαρά για εγκληματικές οργανώσεις. Ασφαλώς ναι. Δεν είναι, κοιτάξτε, με αρχηγό, με ιεραρχία δηλαδή. Ασφαλώς ναι. Υπάρχουν και ενδείξεις ότι όλη αυτή η λεγόμενη μαρίδα, ας πούμε, η οποία κάνει
Δηλαδή οδηγείται να κάνει δολοφονικές ενέργειες. Mm-hmm. Στις οργανώσεις αυτές, όταν κάνεις δολοφονικές ή εγκληματικές ενέργειες, mm-hmm. Με τον τρόπο της εσωτερικής τους οργάνωσης μπορεί να πας παραπάνω. Εξελίσσεσαι. Λοιπόν, ναι, αλλά ναι. Βεβαίως πάνω υπάρχει η βεβαιότητα ότι άλλου είδους είναι η εγκληματική τους δραστηριότητα, η οποία καλύπτεται πίσω από αυτά. Επομένως, το φαινόμενο είναι σύνθετο και είναι η στιγμή να το κοιτάξουμε κατάματα και, επαναλαμβάνω, ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Κόστος έχει αυτό, κύριε Υπουργέ? Ορίστε. Κόστος έχει, πολιτικό κόστος. Δείτε, πάντα πίστευα ότι όταν η πολιτική ασχολείται με το να λύσει αυτού του είδους τα προβλήματα, μόνο όφελος έχει. Mm-hmm. Φαίνεται προσωρινά ένα κόστος, επειδή κάποιοι μεγαλοσχήμονες μπορούν να αντιδράσουν, να φωνάξουν, να κάνουν πρωτοσέλιδα ή να πούν διάφορα, αλλά αυτό δεν αφορά την κοινωνία και την αντίληψή της για τα πράγματα. Αυτό είναι μια εσωτερική αλληλογραφία του συστήματος εδώ, που νομίζει ότι επειδή έγραψε κάποιος κάτι συμβαίνει. Ο κόσμος σε παρακολουθεί αυτοτελώς. Θέλει να δει αν με ειλικρινή τρόπο, με ένα σχέδιο, ασχολείσαι να λύσεις το πρόβλημα ή κάνεις δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει κόστος σε αυτές τις περιπτώσεις. Όποτε επιχειρήθηκε να επιληθούν προβλήματα τα οποία απασχολούν πραγματικά την ελληνική κοινωνία και αυτό επιχειρήθηκε με αποτελεσματικό τρόπο, το κέρδος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, αλλά γιατί τώρα, κύριε Υπουργέ? Ξέρετε τώρα γιατί έχουμε ξανακούσει εξαγγελίες και προφανώς ο κόσμος έχει κάθε δικαίωμα, κάθε λόγο να είναι δύσπιστος, να ακούει ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά έχει λόγο να είναι δύσπιστος. Γιατί χρειάστηκε να χάσουμε δύο παιδιά και να χαροπαλεύει? Γιατί χάθηκε ενδεχομένως τόσος χρόνος? Δικαιολογημένα είναι τα ερωτήματα αυτά, απολύτως, και δικαιολογημένη και η αντίδραση του κόσμου, ο οποίος σου λέει, γιατί τόσο καιρό δεν τα καταφέρατε και θα τα καταφέρετε τώρα. Δεν ξεκινάς πάντα ότι έχεις 100% σίγουρο ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Είναι ότι έχεις συσσωρευτεί μια εμπειρία. Η εμπειρία αυτή τι λέει? Λέει ότι το πρόβλημα πρέπει να κοιταχτεί στο σύνολό του. Δεύτερον, η εμπειρία λέει ότι όσοι κατά καιρούς υπόσχονται και δίνουν υποσχέσεις, υποτίθεται κυρίων, να εφαρμόσουν τους νόμους, να μην κάνουν εμπριστικές δηλώσεις, να βάλουν κάμερες στα γήπεδά τους, να διαλύσουν, ας πούμε, τους συνδέσμους τους οι οποίοι προκαλούν αυτά τα φαινόμενα. Και αυτοί δεν τα κάνουν, δηλαδή οι υποσχέσεις κυρίων δεν τηρούνται, η νομιμότητα δεν τηρείται. Και πολλές φορές και οι κυβερνήσεις λένε, άντε ας το δώσουμε μια αναβολή ακόμα, ας το δώσουμε μια αναβολή ακόμα, ας τους δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα. Αυτό λοιπόν έρχεται και οδηγεί σε ένα συμπέρασμα που λέει όχι. Αυτό τι χρονικό ορίζοντα έχει, κύριε Υπουργέ? Δώσατε τώρα μια προθεσμία, είπατε μέχρι μέσα Ιανουαρίου. Φεβρουαρίου, συγγνώμη, θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Αυτό εκεί, ό,τι και να γίνει μετά, σταματάμε, προχωράμε από εκεί που είχαμε μείνει? Τι θα γίνει? Τα πράγματα θα προχωρούν παράλληλα. Δηλαδή η δικαστική έρευνα θα προχωρά παράλληλα. Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες όπου χρειάζεται και αυτές επίσης. Και βεβαίως θα κρίνονται όλοι εκείνοι που έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του αθλήματος. Μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου, που είναι η απόφαση. Μέχρι τότε θα αξιολογούνται διαρκώς και θα αξιολογούμαστε διαρκώς όλοι μας σε αυτά που έχουμε να κάνουμε. Εάν δηλαδή θα τηρηθεί η νομιμότητα, θα μπουν όσα πρέπει να μπουν στα γήπεδα που προβλέπονται από τους νόμους. Εάν η συμπεριφορά των παραγόντων του ποδοσφαίρου κυρίως θα αρχίσει να μεταβάλλεται, εάν υπάρχει διάθεση των παραγόντων του ποδοσφαίρου να πάνε σε τίμια πρωταθλήματα, να συμφωνήσουν μεταξύ τους ότι επιτέλους ας εξηγιάνουμε τον χώρο, γιατί καταστρεφόμαστε με την κατάσταση αυτή, όλα αυτά θα αξιολογηθούν. Όσοι νομίζουν ότι μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά τελειώσαμε και επανερχόμαστε στην κατάσταση που είμαστε τώρα χωρίς να αλλάξει τίποτα, αυτοί γελιούνται. Και αν δεν έχει αλλάξει? Αν δεν έχει αλλάξει, θα συνεχίσουμε ίσως και πιο σκληρά. Δηλαδή δεν είναι, δείτε λίγο, δεν μπορεί μια κυβέρνηση που έχει την ευθύνη της λειτουργίας της χώρας να αφήνει στο έλεος, ας πούμε, των εγκληματικών συμμοριών τους ανθρώπους, δηλαδή τους πολίτες της. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι, δηλαδή είναι πάρα πολύ άδικο. Πάρα πολύ άδικο. Για μια κυβέρνηση που πήρε τη χώρα ρημαδιό το 2019,
Έχει συνεφέρει την οικονομία της. Βλέπετε, έχουμε διαρκές αναβαθμίσεις. Mm-hmm. Έχει, πώς να σας πω, κινείται στην εξωτερική πολιτική με έναν τρόπο ο οποίος αποκαθιστά το κύρος και την ισχύ της χώρας. Είχαμε την επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν εδώ που οδήγησε τα πράγματα σε καλύτερες, φαίνεται, θα οδηγήσει σε καλύτερες μέρες στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα ησυχία θέλει, mm-hmm, να μπορέσει να αναπτύσσει την οικονομία της, να ζει ειρηνικά. Και να τα κερδίσουμε. Και το βράδυ, λοιπόν, την ημέρα εκείνη που έχεις κάνει μια εθνική επιτυχία που... έρχεται όλος και σου τη στείνει εκεί. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχίσουμε να το ανεχόμαστε αυτό, και δεν μπορούμε όχι ως κυβέρνηση, αλλά δεν μπορούμε ως κοινωνία. Mm-hmm. Μακάρι, λοιπόν, κύριε, και κάποιοι τώρα επιχειρούν να ταυτίσουν, ας πούμε, τη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων στον χώρο του ποδοσφαίρου με, mm-hmm, τις ίδιες τις ομάδες. Εδώ, mm-hmm, η κυβερνητική απόφαση δεν έχει χρώματα, ούτε πρόσωπα. Απευθύνεται στον χώρο συνολικά. Και δεν χρειάζεται να παγιδεύονται οι φύλαθλοι πίσω από τις συμπεριφορές κάποιων ιδιοκτητών. Mm. Οι ιδιοκτήτες είναι προσωρινοί. Έτσι είναι. Οι ομάδες είναι διαχρονικές. Ο κόσμος τις ομάδες αγαπάει. Mm. Κλείνουμε εδώ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.